Σήμερα ταξιδεύουμε πέρα από το ρεύμα του Ευρύπου, σε μια περιοχή που ονομάζεται Εβοϊκός Μυστράς. Είναι πάρα πολλά τα βυζαντινά μνημεία της περιοχής που έχει διασώσει ο χρόνος. Ποταμός ο χρόνος ρέει ακατάπαυστα τα νερά του μέσα στην ιστορία. Η κίνηση των υδάτων του Μανικιάτη ποταμού στο Μονόδρι συναντά τη ροή της μνήμης του ταξιδιού μας. Ένας Ιορδάνης ποταμός, οι βυζαντινές εκκλησίες και τα μοναστήρια αρδεύουν όλη την Ελλάδα. Ποταμού δεν γυρίζουν πίσω. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει το νερό, το κάνει η μνήμη. Η μνήμη μας φέρνει πίσω στην καλοκαιρινή επίσκεψή μας στην περιοχή. Μας οδηγεί στους κήπους. Ο μισογκρεμισμένος πύργος μαρτυρεί το πέρασμα των φράγκων και των Βενετών από την περιοχή. Η φραγκοκρατία και η ενετοκρατία στην Εύβοια άφησε τα σημάδια της στα κάστρα και τους πύργους. Κάτοικοι εδώ στους κήπους κατεδάφισαν με πολύ κόπο και δυσκολία, όπως λέγεται, τον μισό από τον πύργο για να φτιάξουν με τις πέτρες του σχολείο. Οι Βενετοί οργάνωσαν την Εύβοια με κυβερνήτη το Βάιλο στη Χαλκίδα και την οχύρωσαν. Κάστρα, πύργοι, δυναμάρια σχηματίζουν μια αλυσίδα που διατρέχει την νήσον. Από την κορυφή των πύργων γινόταν και η επικοινωνία με πυρσούς και φωτεινά σήματα. Εγώ τον θυμάμαι τώρα, όχι όσο είναι αυτός. Άλλες δύο, άλλη μια φορά όσο είναι. Ο μεγαλύτερος κεντρικός πύργος που με τις φωτιές που συνολούνταν επικοινωνούσαν σε όλα τα περιφέρεια.
Πάμε καλά. Να βρούμε τα μπέλα. Πώς πάει ο δρόμος, θα κοιτάξω το χωριό. Θα πάει, έχει και τα μπέλα. Τα βυζαντινά χτίσματα στην περιοχή χρονολογούνται ακόμα και από τον 10ο αιώνα. Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι ένα μοναστήρι πάνω από το χωριό Οχτωνιά, χτισμένο τον 14ο αιώνα. Εδώ έζησε για 12 χρόνια ο γέροντας Πορφύριος, διακονώντας ως πνευματικός και εξομολόγος. Το σπουδαιότερο όπλο κατά του διαβόλου είναι ο Τίμιος Σταυρός. Όπως έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος. Η εκκλησία είναι σταυροειδής βασιλική, χωρίς στρούλο. Στο χτίσιμο της πέτρας κρύβεται μια αξιοθαύμαστη τεχνολογία. Μέσα στη γωνιά του τοίχου είναι στερεωμένη μια στάμνα, με το στόμιό της ανοιχτό. Χρησιμεύει σαν αντιχείο, βοηθάει στην καλύτερη ηχητική του ναού. Τοιχογραφίες δεν σώζονται. Έτσι έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε καθαρά το χτίσιμο του τοίχου, τη σμιλεμένη πέτρα, τα κεραμίδια, τη λάσπη που θωρακίζουν το κτίριο. Το καθολικό της μονής είναι ένα βυζαντινό κτίσμα με αξιοθαύμαστη τοιχοποιία. Νομίζεις ότι βλέπεις τα χέρια των μαστόρων. Ο ναός είναι μια εικόνα του Σταυρού, του ίδιου δηλαδή του Θεανθρώπου. Ξυπνήσαμε στην Κονίστρα, με βροχή, κάτω από τα κοτήλαια όρη. Η Εύβοια, αυτός ο παραμύκης τόπος κατά τον Στράβωνα, είναι ένα αληθινό διαμάντι μέσα στον ελλαδικό χώρο. Κάθε ταξιδευτής, μα περισσότερο αυτοί που ξαναγυρίζουν στην αλυσμόνητη χώρα και ξανασκύβουν πάνω στο όμορφο νησί, ακούνε τις μυστικές φωνές που αναδίνει, συλλογίζονται την πνευματική ομορφιά της γενέθλιας γης και ομολογούν ότι στην Εύβοια πας να βρεις έναν τόπο και βρίσκεσαι μέσα σε ένα όνειρο. Αν υπεστήριζε κανείς ότι η Εύβοια θα ιδύνατο να διεκδικήσει την πρώτη θέση εις αριθμών μνημείων
Της μετά Χριστόν εποχής δεν θα ήτο υπερβολικών, γράφει σε μελέτη του για τα μεσαιωνικά μνημεία της Εύβοιας ο τωρινός αρχιεπίσκοπος, τότε αρχιμανδρίτης, κύριος Ιερώνυμος Λιάπης. Παναγία η Οδηγήτρια. Ναός χτισμένος το 1311, όπως μας πληροφορεί η κτητορική επιγραφή. Η δέηση. Έργο μοναδικό. Πρόκειται οπωσδήποτε για ένα από τα σπουδαιότερα έργα της βυζαντινής τέχνης σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Στο μέσον, ο Χριστός Κρητής, κατά τον τύπο του Βυζαντινού Παντοκράτορα. Η δέηση είναι απόσπασμα της παράστασης της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Χριστός κρατά στο αριστερό του χέρι διάλυθον Ευαγγέλιον, δεξιά η Θεοτόκος και αριστερά ο πρόδρομος σε στάση δέησης. Σαν ζωγραφισμένες με καπνό. Σχέδιο στέρεο και αραχνοήφαντο μαζί. Η βυζαντινή ζωγραφική γίνεται η μυστηριακή τέχνη, όπου σμίγει η αυστηρότητα της σύνθεσης με μια τρυφερή και μουσική χρωματικότητα. Τοιχογραφίες δεν είναι όλες από το ίδιο χέρι και της ίδιας εποχής. Η εξέλιξη της τέχνης ξεκινά από τα πανάρχια χρόνια. Η πρόοδος ήρθε με βήμα σεβασμού και γενικά το νεότερο στάθηκε δίπλα στο παλιό χωρίς να το διώξει. Πολλοί, συγκινημένοι από την τέχνη της κλασικής αρχαιότητος, σημειώνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος, διστροπούν στο αντίκρισμα των βυζαντινών εικόνων, ξεχνούν ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Το περιεχόμενο κάθε μιας ξεχωριστά. Η αρχαία τέχνη ενδιαφέρεται για την απεικόνιση του καταφύσιν καλού, ενώ σκοπός της βυζαντινής αγιογραφίας είναι η έκφραση του Αγίου. Αρχαία τέχνη αγνοούσε την υποκειμενικότητα. Η έννοια του μυστηρίου, της εσωτερικότητας και συνακόλουθα ο κόσμος της ελπίδας και της μεταμόρφωσης είναι το καινούριο που δημιουργούν οι βυζαντινοί καλλιτέχνες. Οι Σπηλιές είναι ένα μικρό χωριουδάκι με 5 κατοίκους, 2 χιλιόμετρα από την Κονίστρα. Φύγαμε για τα Κοτήλαια Όρη.
πίσω από τους βραχώδεις σχηματισμούς κρύβονται τα κυκλόπια τείχη. Τόπος ανέγγιχτος. Εκτός από το δρόμο, κανένα άλλο έργο του ανθρώπου δεν ξεχωρίζεις. Όπως βγήκε από τα χέρια του δημιουργού. Τα φυτά, τα ζώα, τα πουλιά σε μια ειρηνική συνύπαρξη με τον άνθρωπο. Βγάζει στον μικρό βυζαντινό ναό του Αγίου Δημητρίου, που σήμερα είναι το νεκροταφείο του χωριού. Οχτώ είναι όλοι και όλοι οι κάτοικοι στο μακριχώρι, έχοντας αφήσει πίσω μας τα κυκλόπια τείχη με τις μυθικές τους διαστάσεις. Βρεθήκαμε σε έναν ταπεινό βυζαντινό ναό, μικρό κομψοτέχνημα της ζωγραφικής, αν και ο πανδαμάτορας χρόνος και το βέβυλο χέρι ανθρώπων του έχει αφήσει πολλά τραύματα. Ο θάνατος μεταμορφώνεται σε μνήμη. Οι σιωπηλές προσευχές, η άβρα της αγάπης. Ο ναός χτίστηκε το 1303 σε ρυθμό σταυρεπίστεγο. Στο δυτικό μέρος του έχει προστεθεί νεότερο κτίσμα 3 μέτρων περίπου. Όλα όσα ζωγραφίζονται σε μια εικόνα έχουν αγιαστεί και ο χαρακτήρας τους είναι πνευματικός, όχι μόνο στα πρόσωπα των Αγίων, αλλά και στα βουνά, τα δέντρα, τα ζώα, τα κτίρια, τα χόρτα της γης. Αγιογράφος ζωγραφίζει με πνευματικό τρόπο, φωτισμένος από τη Θεία Χάρη. Νηστεύει, προσεύχεται και το έργο του είναι καρπός πνεύματος. Η Θεία Χάρης φωτίζει τη διάνοια του αγιογράφου και οδηγεί το χέρι του. Γι' αυτό και οι αρχαίοι αγιογράφοι σπανίως υπέγραφαν τα έργα τους και όσοι βάζανε το όνομά τους γράφανε διάχυρος. Ο Άγιος Δημήτριος, καβαλάρης με την ασπίδα και τον χιτώνα του να ανεμίζει, θαρρείς ότι έχει βγει από το χέρι κάποιου σύγχρονου εξπρεσιονιστή ζωγράφου.
Στο Μονόδρυ ο αγιασμός έχει αρχίσει. Πάνω Μονόδρυ όλοι θα κατέβουν στις όχθες του Μανικιάτη ποταμού, στην παλιά γέφυρα από τα χρόνια του Χαρίλαου Τρικούπη, που ενώνει το πάνω και το κάτω χωριό. Τα Θεοφάνεια είναι μεγάλη γιορτή και θα βρεθούν στον αγιασμό άνθρωποι από όλα τα χωριά της περιοχής των Κονιστρών. Θα έλεγε κανείς, περιμένουν τη γιορτή όλο τον χρόνο. Τα παγωμένα νερά και οι μάχοι που θα δώσουν τα νέα παιδιά για να πιάσουν το σταυρό γεμίζουν τον κόσμο με αναμονή. Οι νέοι πάντα έχουν πίστη και δύναμη. Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσης και ρίγνεται ο Ιορδάνης. «Κανείς δεν μπορεί να μπει στον ίδιο ποταμό δύο φορές», έλεγε ο Ηράκλητος, ο αρχαίος φιλόσοφος. «Τα νερά, όπως και ο χρόνος, τρέχουν ακατάπαυστα, χωρίς σταματημό».